πνεύμα της αληθείας, που οδοπώνει και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής που αληγόρης, ενθέει και σύνου σε μη, καθάρισου ημάς από πάση και λίδος, και σώσου αγαθέντα ψυχά σημών. Εξάξει, εκπλήρωσε την ψυχή μου και το ελέγχει ο ξενοδρέφο του εχθρού μου.
και απολύεις πάντα στους λίγοντες στην ψυχή, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα την ψήστε ο και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία. Τιμνούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμενο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσεξε τη δαίσιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τους αιώνας και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτός. Κύριε προσεκατεύχον δίδαξον με του ποιή το θέλημά σου τη Σύη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνο το έλεος της γυνός που σεις. Καταξίωσον Κύριε τη νυχτή ταύτη εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομα στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθαπέρι πισάμενε πισέ. Ευλογητός ή Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ή Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ή Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου. Κύριε το έλεος των αιώνων τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένος, συμπρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα νύν και αΐν και στους αιώνας των αιώνων μη. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήθημον από κυρίγης ορατών και πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιήθέντα μόσιο το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο. Τον διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένεται υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παφώντα και τα φέντα. Και αναστάτα την τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανερθώντα στου ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρό, και πάλι ερχόμενων μεταδόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ου τη βασιλεία σου έστε τέλο. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός το ερχόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των Παιδιτών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος, αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων την πούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτουμε.
Yeah.
Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριο,
και ως λίχνον κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
τούτον δεριστέτε σε φων προς την Θεοτόκο.
ψηλάς τας αμαρτίας ημών, δέσποτας ηχώρας με τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε Κύριος τας ασθενείας ημών, ένιγεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων ομοίων. Πάτερ ημών ο αιτής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς οφείλουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό. Ζωέστερη βασιλεία και δίνον και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και άει, και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τον αμαρτωλόν, το
την εκ παρών κυλαίων προσφερομένης ιδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων. Τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάγνα της αυτούς αγαθότητος και παρηδόνου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπάθης και φιλάγαθος εμέν το παρόντι βίων θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πορεινών δαιμόνων όλο αυτής απεράγνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίφου δόξης του Σουηίου και Θεού ημών φιλονών με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινα μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού Σουηίου του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Συν το ανάρκο αυτού Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μη δέσποτα προσύπνων απειώσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ιδιπαθίας. Φάψον τα σουρμάς των παθών, σβέψον τα πεπειρωμένα βέη του πονηρού, τα καθημόδολιος κινούμενα, της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παγιεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον ον σόφρον αλογισμών καρδιαν ύφρονος ανύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής παπαράθρευστον εύχοντας. Πανήχιον ημίν της η δοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐν και εις τους αιώνας στον αιώνα να μην. Υπερένδοξε αϊπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε η να σώσει διά σου τα ψυχάς ημών.
καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη, μήτε του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου. Αλλάξαμε σήμερα προς την Παναγία το χέρι αυλή λογικών προβάτων. Της δώσω μια εικόνα που αξίζει να δούμε τι σημαίνει. Χέρι αυλή λογικών προβάτων. Το πρόβατο είναι ένα ζώο καλόβουλο, αθώο, υποτακτικό, ήσυχο, ευαίσθητο και ανυπεράσπιστο. Ακόμα και μπροστά στο μαχαίρι του σφαγέα μένει σιωπηλό και δέχεται τη σφαγή του αδιαμαρτύρητα. Κάθε βοσκός προστατεύει τα πρόβατά του από τους εχθρούς τους. Τα επιβλέπει όταν βόσκουν, βάζει τον τσοπανόσκυλα για φύλαξη και το κελιότερο δεν επιτρέπει να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο ελεύθερα. Μετά από κάθε κουραστική μέρα τα κλειδώνει μέσα στο μαντρί. Μέσα στην ασφαλή περίφραξη της μάντρας τα πρόβατα περνούν τη νύχτα τους ήσυχα και ακίνδυνα. Χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Το μαντρί έχει μια μεγάλη εσωτερική αυλή. Μέσα σε αυτήν τα πρόβατα προλαμβάνουν τη ησυχία και την ασφάλεια. Μέσα στην αυλή γίνεται το κούρεμα και η καθαρότητα και μέσα στην αυλή λαμβάνουν την τροφή όταν οι συνθήκες είναι αντίξωες και δεν επιτρέπουν να βγουν έξω για να βοσκήσουν. Με αυτή την αυλή παρομοιάζουν και ο Ερμηνογράφος στην Παναγία. Εμείς οι πιστοί είμαστε τα λογικά πρόβατα της Εκκλησίας. Διαθέτουμε ελευθερία, αλλά σηκώνουμε και το τεράστιο βάρος της ευθύνης των αποφασιών μας. Όπως τα άλογα πρόβατα, έτσι και εμείς ως λογικά πρόβατα, έχουμε αμέτρητους εχθρούς και διατρέχουμε πολλούς κινδύνους. Η ειρωνία είναι πως μπορούμε και εμείς να οργηθούμε στον σφαγέα, χωρίς να το καταλάβουμε και χωρίς να διαμαρτυρηθούμε. Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο νοητός λύκος, ο διάβολος. Στείνει παγίδες και παραμονεύει την κατάλληλη στιγμή για να εφαρμόσει και να μας κατασπαράξει. Πρώτα εσωτερικά και πνευματικά και στη συνέχεια εξωτερικά και σωματικά. Δεύτερος μεγάλος εχθρός είναι ο κόσμος με το αντίχριστο πρόνημά του. Ειδικά στην εποχή μας το βιώνουμε πολύ έντονα. Η κοινωνία με την οτροπία της και ο κόσμος με το φρόνημά του προσπαθούν να μας κρατήσουν έξω από τη μάντρα του Χριστού. Μας παραπλανούν. Μας υποβάλλουν τα ασήμαντα για σημαντικά και τα ανούσια για κεφαλαιόδη. Μας κάνουν να περιπλέκουμε μέσα στους θάλαμους του ανατελείωτων μερινών και να πληγωθούμε από τα πικρά αγκάθια των εγωισμών και των συμφερόντων. Έχουμε ανάγκη λοιπόν από ασφάλεια. Τρέχουμε στη σίγουρη μάντρα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτό το ωραίο μαντρί νιώθουμε ασφάλεια από το πρώτο δευτερόλεπτο. Μέσα στο ναό βρίσκουμε την πανέμορφη αυλή στην οποία καθόμαστε για να ξεκουραστούμε και να ηρεμήσουμε. Αυτή την ωραία αυλή της νοητής μάντρας του Χριστού είναι η Παναγία. Η αγκαλιά της είναι σαν μια μεγάλη αυλή που μας περιβάλλει και μας προστατεύει. Η Κυρία Θεοτόκος μας προστατεύει από τους εξωτερικούς λύκους, μας καθαρίζει από τις εσωτερικές γνωμιές και τα βάρη και μας παρέχει την ουράνια τροφή που οι συνθήκες της ζωής δεν μας επιτρέπουν να βρούμε όταν προσπαθούμε να φορτάσουμε την πνευματική μας πείνα έξω από την Εκκλησία. Μην αμελούμε να τρέχουμε κοντά της, ας κουρνιάζουμε στην αγάπη της και να δεχόμαστε τα πολύτιμα δώρα της προστασία της από τώρα και για πάντοτε. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός επίσημο δόξα σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πρεβίας της Παναχράτου, της φίλης μου Θεοδόπου και η Παρθένου Μαρίας, την οπονομαζομένη Γοργοϊβίκο, το
Τον Αγίων Αδόξων και Μανευθύμων Αποστόλων, τον Αγίης Πατρός Σιμών Νικολάου, Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, το Σύο και Δευόδο, τον Πατρός Σιμών Ιωάννου, του Σιναή, του Συγγραφείος της Κλίμακος, που την Ιερά Μνήμη επιτελών και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Ευξόμεθα η ειρηνής του κόσμου. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Τιμοθέου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον. Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Κύριε ελέησον. Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών. Κύριε ελέησον. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Κύριε ελέησον. Υπέρ των εντελεωμένων ημί της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Κύριε ελέησον. Υπέρ εναρίσεως των εκμαλώτων. Κύριε ελέησον. Υπέρ των θαλάσσι καλός πλεόντων. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ασθενείας κατακειμένων. Κύριε ελέησον. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των αγαπών της γης. Κύριε ελέησον. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδε ευσεβώς κειμένων και επανταχού ορθοδόξων. Αιωνία η μνήμη αυτών. Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διεχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον